Κλέισον και σώσον ημάς. Κάμε λίγο να περάσω από εδώ. Έτσι απλά. Ζωντανά. Yeah.
Thank you.
να λειτουργούμε πάντοτε με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης. Αφενός για να αποτρέπουμε απειλές, αλλά και κυρίως για να διανοίγουμε νέες προοπτικές για τον τόπο μας. Η κριτική συνείδηση είναι πάνω απ' όλα μια μεγάλη ενεργή. Στο πλαίσιο αυτό θα συμβάλλει και η πρότασή μας στην καταποτεραιότητα καθιέρωση της 24ης Ιανουαρίου από την Πολιτεία ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για τον Δήμο Μιλοποτάμου, αφού βέβαια προωθηθεί αρμοδίως από την Δημοτική Αρχή. Για το τραγικό αυτό γεγονός που συνέβη 200 χρόνια στο κύριο Μελιδονίου της Επαρχίας του Μιλοποτάμου, πιο γνωστό ως Γεροντόσπυλος, το οποίο δείχνει την πιο τραγική του διάσταση, την αγριότητα του πολέμου, αλλά και το άσβεστο πάθος των κριτικών, για ελευθεριά θα μας μιλήσει μετά τους χαιρετισμούς επισήμων η αρχαιολόγος εφορίας αξιοδίτων Ρεθύμνου συγγραφέας, κυρία Ειρήνη Γαβριλάκη, την οποία και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Εκλεκτή μας ομιλήτρια, αποδεδειγμένα γνώστης από τη σκοπιά της ερευνήτριας αρχαιολόγου συγγραφέας, θα μας διαφωτίσει κυρέστερα για την αξία του κοιμόμενου γεγονότος και φυσικά για το μεγαλείο του μαρτυρικού θανάτου των εγκλήστων στο Σπήλαιο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μιλοποταμιτών, ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και τιμήσατε με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκδήλωση, αποδίδοντας ένα ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες Μιλοποταμίδες. Επίσης, ευχαριστούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τη Διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου για την παραχώρηση του χώρου πραγματοποίησης της εκδήλωσής μας, τον Παναγιώτο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Θεολόγου Αλεξανδράκη, που κατάγεται από τα Αρκούμια Ρεθύμνου, την Ρήγη Γαβριλάκη, όπως είπα και προηγουμένως, αρχαιολόγο, συγγραφέα, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας για να μας μιλήσει για την ιστορικότητα του Σπηλαίου, του Μελιδονίου και της εθνικής σημασίας του ολοκαυτώματος. Την περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και την Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κυρία Μαρία Γιονή για την υποστήριξή τους στην εκδήλωσή μας, τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, που την έθεσε υπό την αιγίδα του Δήμου, τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα και την πρόεδρο του ΟΒΑΝΤΑ κ. Ρίκη Ζωτήρη για τη στήριξη της εκδήλωσή μας, την Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρικού Μιλοποτάμου κ. Μανώλη Κουζουμουτζή. Θέλω να ευχαριστήσω και το μουσικό συγκρότημα Χαράλαμπο Τερζάκη και Σταύρο Σουλακιώτη. Και φυσικά να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μιλοποταμιτών για την αμέριστη συμπαράστασή τους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.